Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ιστορία και η δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας εδώ στην Πελοπόννησο είναι τέτοια που διαπαιδαγωγεί, συγκινεί, συγκλονίζει την ψυχή του κάθε τίμιου ανθρώπου. Εκείνη που δεν φοβάται να αφήσει πίσω του τα ψέματα και τη λασπολογία της αστικής τάξης και των ανθρώπων της. Εκείνη που δεν φοβάται να κοιτάξει την ιστορία από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των συμμάχων λαϊκών στρωμάτων. Το ΚΚΕ με συνέπεια μελετά την ιστορία του σαν εργαλείο για τη διαμόρφωση της σύγχρονης στρατηγικής του, όπως αυτή διατυπώνεται στο νέο του πρόγραμμα. Έχει μέτωπο στη λαθολογία, την εκ του ασφαλούς κριτική, αλλά και στον εξοραϊσμό της ιστορίας. Το ΚΚΕ δεν κρύβει τις αδυναμίες και τα λάθη που επέδρασαν αρνητικά στην έκβαση του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μετά την απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκηζας, η αστική τάξη εξαπολύει το οριώδες της κυνηγητός σε ολόκληρη την επικράτεια. Στην Πελοπόννησο, το ανθρωποκυνηγητό και η τρομοκρατία ενάντια σε κομμουνιστές, εαμίτες και κάθε προοδευτικό άνθρωπο δεν έχει προηγούμενο. 50 περίπου συμμορίες αλωνίζουν την Πελοπόννησο και επιδίδονται σε ένα όργιο βίας. Ο λαός της περιοχής, κατατρομοκρατημένος, στρέπεται σε φυγή για να γλιτώσει από τη λύσα των παρακρατικών και των χωροφυλάκων που συμπληρώνουν το απέσιο έργο τους. Εκεί που οι συμμορίες σκορπούν το θάνατο, σπέβδουν οι χωροφύλακες να συλλάβουν αγωνιστές της αντίστασης, να στήσουν κρεμάλες, να εκτελέσουν. Φόνοι, λαιλασίες, βιασμοί νεαρών κοριτσιών και γυναικών, μεσαιωνικά βασανιστήρια. Αλλού ακροτηριάζουν αγωνιστές, αλλού τους καίνε ζωντανούς, αλλού κάνουν σωρία δολοφονιών, ακροτήτων, ασχημοσύνες όλων των ειδών. Αυτοί ήταν οι εθνικόφρονες, οι χιτοσημωρίτες, οι χωροφύλακες. Αυτός ήταν ο στρατός, επίσημος και μη, της αστικής τάξης. 18.000 Μεσίνοι, 18.000 Λάκωνες και άλλοι 30.000 από την υπόλοιπη Πελοπόννησο έφυγαν στην Αθήνα για να σωθούν. Αυτή ήταν η μοίρα που επιφύλασε η αστική τάξη της χώρας μας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στο Εαμικό Κίνημα, στους προοδευτικούς ανθρώπους όταν υπογραφόταν η Συμφωνία της Βάρκηζας. Ο κατάλογος αυτός με τα εγκλήματα είναι ατελείωτος. Είναι ένα μοτίβο το οποίο επαναλήφθηκε ασταμάτητα άπειρες φορές. Είναι αναγκαίο να γίνει καθαρό. Τι είχε να αντιμετωπίσει το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα. Με βάση αυτές τις συνθήκες της εποχής να κατανοηθεί η στάση του κόμματος στις νότες εκλογές του 1946 που σωστά απήχε, αλλά και η σωστή και αναγκαία απόφασή του για την υπεράσπιση των λαϊκών αγωνιστών και τη δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού. Σε αυτή τη μετά τη Βάρκηζα περίοδο, αξίζει να κρατήσουμε και μια ιδιαίτερη πείρα του κόμματος στην Πελοπόννησο. Η τακτική της παθητικής αντίστασης με ξύλα και ρόπαλα, που ακολουθείται σχεδόν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, οδηγούσε σε εκτράχυση των χιτοσημωρητών και τελικά στον κατακαιρματισμό των δυνάμεων. Από την άλλη, η σωστή επιθετική τακτική της Νομαρχιακής Επιτροπής Λακωνίας, με γραμματέα τον Βαγγέλη Ρογκάκο και μετέπειτα γραμματέα του Γραφείου Περιοχής και Πολιτικό Επίτροπο της Τρίτης Ιεραρχίας, με την οποία δεν επέτρεψε να διαλυθούν οι οργανώσεις, κράτησε τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη στη θέση τους, διασφάλισε καλύτερα τους όρους άμυνας και περιφρούρησης των κομμουνιστών και των εαμικών δυνάμεων, συνολικά για να ξαναβγούνε αντάρτες με το Δημοκρατικό Στρατό.